Πρώτο σε αφίξεις τουριστών ο νομός Ηρακλείου σε επίπεδο χώρας, όπως αποκαλύπτει ο Νίκος Χαλκιαδάκης με φόντο και τα στοιχεία αφίξεων στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, όπου οι τουρίστες ξεπερνούν τους 10.000 τα Σαββατοκύριακα. Είναι καλύτερα από ό,τι περιμέναμε και για το νομό Ηρακλείου περισσότερο. Να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή σε αφίξεις και σε κόσμο και σε ξενοδοχεία ανοιχτά είμαστε ο πρώτος νομός της Ελλάδος. Βλέπουμε ότι οι αφίξεις καθημερινά είναι αρκετές στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης. Έχουμε αρχίσει και περνάμε τα Σαββατοκύριακα τις 10.000 αφίξεις την ημέρα. Η Κρήτη είναι το ωραίτερο μέρος του κόσμου. Τι μπορεί να μην νιώθουν ασφάλεια, τι να λέμε τώρα. Και οι άνθρωποι φιλόξενοι, όπου και να πάνε. Τους περιποιούμαστε, τους προσέχουμε. Είναι χαρούμενοι ως επιτοπλίστων, νιώθουν ασφαλείς, έχουν έρθει σε μια χώρα που ελέγχεται. Περνάνε καλά οι άνθρωποι. Εννοείται ότι δεν είναι η καλύτερη σεζόν που έχει υπάρξει ποτέ στα χρονικά. Είναι λίγο πιεσμένα τα πράγματα. Πολλά μέτρα, προσέχουμε και εμείς εννοείται, να μην έχουμε και προβλήματα. Οι τουρίστες και αυτοί είναι λίγο μαγκωμένοι, λίγο φοβούνται. Εμείς έχουμε και μια απόσταση και προσπαθούμε τώρα εκεί πέρα να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Την ίδια ώρα αυξάνεται ο αριθμός των κρατήσεων στο νησί μας, ενώ ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι τα κρούσματα κορονοϊού στο νησί μας από τουρίστες είναι ελάχιστα. Έχουν γίνει μέχρι τώρα περίπου 38 με 40 χιλιάδες τεστ. Από αυτά τα τεστ που έχουν γίνει περίπου τα 15 κρούσματα είχαμε μέχρι τώρα. Είναι πολύ μικρό το νούμερο. Οπότε δηλαδή επιβεβαιώνονται οι εκτιμήσεις των ειδικών. Επίσης, όλα τα κρούσματα είναι συμπτωματικά. Πάνε στο COVID hotel. Δυστυχώς δεν μπορεί να έρθει πολλοί κόσμος, γιατί και τα μισά ξενοδοχεία στην περιοχή είναι κλειστά. Και αυτά που δουλεύουν, ο κόσμος είναι και διστακτικός για να βγει έξω. Και από όσο έχω μιλήσει και με άλλους συνεργάτες, γενικά οι εκδρομές είναι πολύ πεσμένες φέτος. Εμείς κάνουμε ταξίδια 3 φορές τη βδομάδα. Ωστόσο, μικρή παραμένει η κίνηση στους χώρους εστίασης σε τουριστικές περιοχές, με τις εικόνες να είναι χαρακτηριστικές η Χερσόνησο. Η δουλειά είναι λίγη. Δεν φτάνει να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις, ούτε το προσωπικό. Και ανοίξαμε γιατί πρέπει να στηρίξουμε τον τουρισμό και τα τόσα χρόνια που είμαστε στη Χερσόνησο. Και πρέπει να συνεχιστεί και ο τουρισμός του χρόνου. Γι' αυτό ανοίξαμε. Όχι το ότι θα κερδίσουμε. Συνήθως τι ώρα έχει κινήσει εδώ ο παραλιακός δρόμος? Μετά τις 8.30-9. Συνήθως είναι νεολαία. Τώρα από ό,τι θα δεις είναι μέχρι 40 χρονών τουρίστες. Παραπάνω δεν έχει. Οι μεγαλύτεροι φαίνεται φοβούνται. Ξέρω εγώ τι να πω. Και πάνε όλοι στα μπαράγια από εδώ από εκεί, παραλία όλη μέρα. Και τα μαγαζιά άδεια. Από τις υπόλοιπες πάμε καλύτερα. Το θέμα είναι ότι δεν έχει τον τουρισμό που θα μπορούσε να καλύψει τα μαγαζιά που άνοιξαν. Θα αυξηθεί ο τουρισμός ή θα αυξηθεί ο κορονοϊός? Εκεί είναι το πρόβλημα. Εν μέσω της ραγδαίας αύξησης κρουσμάτων στη χώρα μας, ο Νίκος Χαρδαλιάς ανακοίνωσε νέα μέτρα για τον περιορισμό της πανδημίας. Από σήμερα μέχρι 31 Αυγούστου είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας σε όλους τους κλειστούς χώρους και στους χώρους λατρείας, ενώ εξαιρούνται οι χώροι εστίασης. Έως και τις 15 Αυγούστου ισχύει αναστολή επισκεπτηρίων σε κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων, σε δομές ευάλωτων ομάδων και νοσοκομεία. Από Δευτέρα έως και τις 15 Αυγούστου θεσπίζεται όριο 100 ατόμων σε γάμους και βαφτίσεις. Η διασκέδαση σε μπαρ και κέντρα διασκέδασης αλλάζει, καθώς οι θαμώνες απαγορεύεται να είναι όρθιοι. Επίσης παρατείνεται η απαγόρευση πανηγυριών μέχρι τέλη Αυγούστου. Ο Γερμανός, ό,τι του πεις, αυτό θα κάνει. Αλλά μόλις έρθει στην άφηξη, το πρώτο πράγμα που θα κάνει θα βγάλει τη μάσκα και δεν την ξαναβάζει μέχρι να φύγει. Πάντως, ο Αύγουστος θεωρείται μήνας κλειδί για την πορεία της πανδημίας και σε κάθε περίπτωση είναι έτοιμη η λίστα των ειδικών για νέα μέτρα, αν χρειαστούν.